Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now. Σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο το έχω λατρέψει. Έχω παίξει λίγο γιατί ήθελα να το δω από εδώ μέσα, να το δούμε μαζί παρέα, να το πω τα mechanics λίγο. Έπαιξα λίγο το tutorial και μου άρεσε πάρα πολύ. Όσοι με ξέρουν προσωπικά ξέρουν ότι λατρεύω πάρα πολύ τα επιτραπέζια, με μινιατούρες. Και το τελευταίο διάστημα παίζουμε εδώ στο χωριό με κάτι φίλους το Descent, την κατάβαση, για όσους ξέρετε, τη δεύτερη έκδοση της κατάβασης, Descent 2. Και εντελώς συμπτωματικά έφτασε στα χέρια μου το κλειδί από το War Tile, το οποίο το βλέπετε και μπροστά σας στην οθόνη σας. Είναι ένα παιχνίδι μινιατούρων στο οποίο μπορείς να πάρεις τις μινιατούρες, να τις διακοσμήσεις, να τους βάλεις όπλα, να τις βάψεις, δεν ξέρω ακόμα αν και πώς, γιατί είναι ακόμα σε beta μορφή, και να κάνεις διάφορους χάρτες, δηλαδή να κάνεις διάφορα σενάρια, όσοι ξέρετε είστε εξοικειωμένοι με το χώρο, στους οποίους πας και κάνεις διάφορα quest. Και πώς για παράδειγμα έχεις μινιατούρες και παίζεις τα παιχνίδια, τα επιτραπέζια, τα strategy σου μπροστά σου, ρε παιδί μου, με τα ζάρια σου και όλα τα ωραία. Αυτό το κάνει real time. Έχει αρκετά όμορφα πράγματα, έχει πάρα πολύ ωραίους χάρτες, έχει και αρκετά ψεγάδια, είναι ακόμα beta. Από όσο έχω δει, δεν χρειάζεται να ρίξεις ζάρι, παίζεις free, κάνεις κάποια βήματα, έρχεται η κίνησή σου, κάνεις κάποια βήματα. Όπως για παράδειγμα είναι η κατάβαση. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα ανάλογα με τους πόσους παίχτες έχεις να κινήσεις και αυτά. Αλλά είναι αρκετά ωραίο γιατί πρώτα απ' όλα δεν παίρνει τόσο πολύ χρόνο, αν και μπορεί να σε καθυστερήσει όσο ένα κανονικό επιτραπέζιο, αλλά μπορείς να το παίξεις σταδιακά. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα τον κόσμο μας. Ο κόσμος αποτελείται από διάφορα κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι το tavern, στο οποίο αν πατήσεις πάνω, σε βγάζει στην ταβέρνα που μπορείς να πάρεις μισθοφόρους, να τους πληρώσεις και να τους χρησιμοποιήσεις. Προς το παρόν υπάρχει μόνο αυτός διαθέσιμος, ο καθένας έχει κάποια δικά του skill, όπως είναι το damage, το attack skill, την άμυνα, το armor που έχει και διάφορα άλλα όμορφα στατιστικά, τα οποία τα τσεκάρεις. Επίσης έχει κάποιες ιδιότητες εδώ πέρα, κάποιες κάρτες, οι οποίες έχει και συνδυασμό με κάρτες φυσικά, τον enemies, έχει διάφορα όμορφα πραγματάκια. Λοιπόν, επίσης πίσω πηγαίνοντας στον κόσμο, υπάρχει εδώ πέρα το customization, στο οποίο εσύ μπορείς έναν ήρωά σου, αυτόν που έχεις πάρει, που διαθέτεις, να του βάλεις διάφορα όπλα. Βλέπεις τι κάνει το τσεκούρι που έχεις με αυτό που υπάρχει εδώ πάνω. Προφανώς αυτό που έχω είναι ένα κλικ καλύτερο, σε ποιο κομμάτι όμως. Strong against, ναι, σε μεγάλα group είναι καλό. Αυτό αν παίζεις ένα με ένα δεν είναι τόσο δυνατό. Αυτό που φοράω από αυτή τη στιγμή είναι λίγο καλύτερο. Και ανάλογα με τον, με τον ήρωα που έχεις, έχει και τα δικά του όπλα για να τον εξοπλίσεις πριν να πάτε σε αποστολές. Λοιπόν, επίσης εδώ έχουμε τις διάφορες επιλογές, εντάξει. Μετά πηγαίνοντας πίσω στον κόσμο, έχουμε για να ετοιμαστούμε να πάμε τους ήρωες που διαθέτουμε. Εδώ υπάρχουν κάποιες κάρτες, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε, είναι διάφορες κάρτες οι οποίες συνεργοποιήσουμε στο παιχνίδι σαν extra bonus, δηλαδή για παράδειγμα έχει κάποιες παγίδες, κάποια heal και σε βοηθάνε πάρα πολύ. Μπορείς να αγοράσεις κάρτες, μπορείς να βρεις, να ξεκλειδώσεις κάρτες ακόμη στο tutorial, οπότε είναι όλα on game, μην αγχώνεις, δεν υπάρχουν microtransactions στο παρόν από ό,τι φαίνεται. Και εδώ πέρα είναι τα όπλα τα οποία έχεις καταφέρει να κάνεις loot μέσα από το παιχνίδι, τα οποία τα βλέπεις όμορφα στημένα μαζί με τα χέρια βασικά των αντιπάλων σου. Αλλά όχι, εντάξει, εδώ βλέπουμε ότι έχει χέρι, είναι αυτά που είναι ήδη equipped, οπότε τα υπόλοιπα είναι τα free. Και μπορείς να βάλεις και άλλα όμορφα πραγματάκια εδώ. Ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, ακόμα το προσπαθώ να το καταλάβω, να δω πώς λειτουργεί. Και πάμε να δούμε τους ήρωές μας. Δύο ήρωες έχω προς το παρόν. Μπορεί να πάρω και παραπάνω. Απλά κάποιες αποστολές. Εδώ πέρα έχουμε τον κόσμο μας, ο οποίος ο κόσμος μας είναι. Μπορούμε να τα χειριστούμε όλα από εδώ κάτω. Έχουμε τον κόσμο, τις αποστολές που έχουμε να κάνουμε. Έχω κάνει το πρώτο. Μπορώ να συνεχίσω το main quest στο δεύτερο story. Σου λέει τι έχεις να κάνεις, τι μπορείς να βρεις από κάρτες. Ακολουθείς. At night, the army of Lost Norse raised to kill everyone in its wake. A curse said to originate from the skull of hell. A helmet able to summon the dead Viking souls from the pits of hell. Lifting such a curse would undoubtedly spawn heroic tales among men and impress the gods. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε την ιστορία μας. Πόσους ήρωες μας λέει, πόσους θα πάρουμε. Βλέπουμε εδώ το χάρτη. Εδώ ήταν το πρώτο κομμάτι, εδώ είναι το δεύτερο.
Ας πάμε στο 1, ας πάμε και στο 2. Βλέπουμε διάφορες αποστολές, τι μπορούμε να πάρουμε. Οπότε, ας κάνουμε αυτήν εδώ. Θα βάλουμε αυτόν εδώ πέρα και αυτόν εδώ πέρα. Συνήθως υπάρχει προορισμός, μπορείς να βάλεις από ένα έως 5 μέσα, να πάρω κι άλλον. Για πάμε λίγο πίσω, λίγο στο world, exit, να τον αγοράσουμε κι αυτόν. Ωραία. Για να δούμε, μπορούμε να τον εξοπλίσουμε κάτι. Εδώ πέρα. Ωραία, αυτός εδώ. Για να δούμε τώρα το όπλο του. Τα ίδια είναι, οπότε δεν μας πειράζει. Θα κάνω αυτό εδώ. Γιατί το προηγούμενο το είχα κάνει. Οπότε πάμε. Δύο units θέλω, σίγουρα θέλω έναν αυτόν και έναν αυτόν. Το spear βολεύει πάρα πολύ σε πολλές αποστολές και πάμε να δούμε τι και πώς. Το παιχνίδι λέγεται War Tiles γιατί χαρακτηριστικά είναι τα τετραγωνάκια που υπάρχουν στο παιχνίδι. Σου λέει μπορείς να το χειριστείς με πληκτρολόγιο, ποντίκι και τα συναφή. Βασικά ψέματα, αυτό είναι το πρώτο του tutorial, αλλά δεν πειράζει, ας το δούμε μαζί, είναι αρκετά ενδιαφέρον και ιδιαίτερο. Φτάνεις εδώ πέρα, μπορείς να το χειριστείς με πληκτρολόγιο ποντίκι. Με το W χειρίζεσαι τον χάρτη, με τη ροδάλα zoom in zoom out, με δεξί κλικ χειρίζεσαι το χάρτη όπως, ναι, μπρος πίσω. Εντάξει, γενικά ο χάρτης είναι πάρα πολύ όμορφος όπως τον βλέπετε. Είναι αυτά τα όμορφα τα tiles, war tile, οπότε τον βάζουμε εδώ και πηγαίνουμε, ας ζουμάρουμε λίγο να δούμε. Οπότε έχουμε τις κινήσεις μας, πρέπει να τους βάλεις στρατηγικά τον καθένα. Και ξεκινάει το auto attack. Τους ταργάρεις που θες να επιτεθείς και τις κάρτες τις οποίες μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις. Και μπορείς να βρεις και κάρτες διάφορες. Ωραία. Επίσης πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει το high ground, δηλαδή μετράει να έχεις high ground σε πολλές μάχες. Βλέπετε, ξεκλειδώνεις διάφορες κάρτες, αρκετά όμορφη. Αυτή πώς την παίρνω τώρα? Ας ανοίξω και το μπαουλάκι αυτό. Ασπίδα. Πολλούς χαρτες μπορείς να τους ξαναπαίξεις άμα θες, για να φαρμάρεις μάλλον. Έχει τερέν, για να δούμε λίγο όμως. Είναι λίγο strategy. Δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά μπορεί να γίνει δύσκολο. Ας πάμε κύκλο-κύκλο. Και καλό θα είναι να τους έχεις κοντά τους ήρωές σου. Βλέπετε φορτίζει κάτω στη βάση. Θα πάμε από πίσω. Ωραία, πήραμε καινούργιο όπλο. Ο κάθε ήρωας έχει κάποια συγκεκριμένα βήματα. Βλέπετε εδώ κάτω είναι πόσα βήματα μπορεί να κάνει ο καθένας. Και συνεχίζοντας βλέπουμε ότι μπορεί ο καθένας να περπατήσει διάφορα τετραγωνάκια ανάλογα με το charging που έχει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο αργός όσο να παίζει κατάβαση. Επίσης, αυτό που θα μου άρεσε ήταν να μπορείς να παίξεις με φίλους online. Το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε αυτός έχει high ground. Εσύ, αυτός δεν μπορεί να επιτεθεί γιατί είναι πιο κάτω. Ναι, θέλει high ground για να μπορέσει να επιτεθεί. Αλλά, ναι, ωραία. Υπέροχα. Και συνεχίζεται. Εν τω μεταξύ βλέπετε εδώ κάτω Trinity. Νομίζω είναι, τι είναι τα hit points που έχουμε συνολικά. Τώρα εδώ πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρω high ground. Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι, δεν είναι σίγουρα για όλους, αλλά εάν σας αρέσουν τα παιχνίδια τα οποία έχουν μινιατούρες, εάν σας αρέσουν παιχνίδια επί τραπέζια με φίλους, έχει και save points όπως βλέπετε, νομίζω ότι θα το λατρέψετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιες από αυτές τις κάρτες, να σου πω να βάλω μία εδώ και ενεργοποιούνται. Βλέπετε υπάρχει μια παγίδα εδώ πέρα.
Μπορώ να την πάρω να την χρησιμοποιήσω. Έχει τα bug του το παιχνίδι, δεν είναι όλο καινούριο. Εννοώ σε φάση καινούριο παιχνίδι βασικά, αλλά δεν είναι. Θέλει πώληση ακόμα. Θέλει να το. Θέλει καλογιάλισμα, αλλά. Ναι. Έλα. Ωραία, πήραμε και αυτήν. Οπότε μπορείτε να γυρίσετε πίσω και να πάρετε αρκετές κάρτες. Σου δίνει διάφορα battle points. Τα τελικά αυτό κάτω από το training είναι battle points. Όλους παραδάξους, δείτε λίγο. Φοράω το ίδιο συμπτωματικά. Λοιπόν. Και πας έξω. Σου λέει τι κάρτες υπάρχουν. Αυτό είναι το πρώτο το tutorial. Είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι διασκεδαστικό παιχνίδι. Έχει την πλάκα του. Αχ, ο άλλος πάει να πάρει το high ground. Μπορείς να το δεις και από κοντά. Είναι ωραίο, είναι υπέροχο βασικά. Και critical και armor και όλα τα καλά. Είναι όμορφο. Και θα μου ακούσει να το λέω πολλές φορές. Αλλά ρε παιδιά, όντως είναι ωραίο παιχνίδι. Και εγώ σας λέω, ενθουσιάζομαι το συγκεκριμένο κυρίως γιατί έχουμε το high ground εδώ. Ενθουσιάζομαι κυρίως γιατί παίζω τέτοιου είδους παιχνίδια. Και είναι ωραίο να βλέπεις αυτό που φαντάζεσαι, το βλέπεις στο χαρτί κάτω, να το βλέπεις μπροστά σου να εξελίσσεται. Δηλαδή, έλεγα στα παιδιά που παίζουμε την κατάβαση, κατευθείαν τους στο πόστρα λέω, δείτε τι βρήκα. Είναι ωραίο. Και έχει πολύ μεγάλο potential, έχει πάρα πολύ μεγάλο potential αυτό εδώ. Άντε, σκοτώστε τον κι αυτόν. Έχει πάρα πολύ μεγάλο potential, δηλαδή μπορεί να μπουν πάρα πολλά αν το προσέξουν. Δεν ξέρω που θα πάει, είναι ακόμα beta φάση. Αλλά σκεφτείτε online, σκεφτείτε διάφορα όμορφα πραγματάκια με αυτό. Ελπίζω να πάει καλά. Πήραμε και την κατσίκα. Ωραία, selecting units, σου λέει εδώ τι να κάνεις και πώς να το κάνεις. Ωραία, πάμε και εδώ πέρα. Και επίσης υπάρχουν και άλλα όμορφα. Με το που φτάσεις εδώ νομίζω πρέπει να φύγεις μετά από ένα σημείο. Και προχωράει το campaign. Έχει το campaign του, το δικό του campaign. Βάζεις την κατσίκα στο altar. Ωραία, θυσιάσαμε την κατσίκα. Είναι καλή φάση. Ας πιω το ποτό των θεών λοιπόν. Μας γιάτρεψαν, μας χύλαραν. Καλό αυτό. Οπότε τώρα εμείς πρέπει να φύγουμε. Complete level. Α, και μπορείς, αν θες, να μείνεις και να εξερευνήσεις. Εντάξει, το τελειώσαμε. Και σου δείχνει τι πήρες από αυτό το παιχνίδι. Και πόσους σκότωσες. Επίσης, πόσους πόντους μάζεψες. Μετράει το σκορ το συνολικό που έκανες, το loot που έβγαλες. Πήρες battle points, σε armor points και διάφορα όπλα γιατί τα χρησιμοποιείς όλα. Παιδιά, είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχει εξελίσσεται η ιστορία. Σας δείχνω λίγο την αρχή για να σας ψήσω να το τσεκάρετε. Υπάρχει στο Steam, εγώ προσωπικά το βρήκα, πάμε στο δεύτερο σκέλος μετά. Το βρήκα από ένα κλειδί που μου στάλθηκε για να το τσεκάρω. Αν θυμάμαι καλά, ήταν σε ένα site τα οποία δίνει διάφορα κλειδιά για δοκιμή σε YouTubers. Είναι το Keymailer και άλλο ένα, το IO Booster, σε αυτό νομίζω. Τέλος πάντων, είχα την τύχη να το δοκιμάσω. Αυτό είναι, τσεκάρετε το, εμένα μ' άρεσε, ειδικά όσοι είστε στο ίδιο mood με εμένα, πιστεύω ότι θα το λατρέψετε. Έχει νόημα να το δεις πως εξελίσσεται. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Check the now, ο Κώστας εδώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Γεια σας.